Λίγο σε αγώνα βόλεϊ, ο Σπύρος Νάσιος θα μας ενημερώσει. Σύγκρουση οπαδών με την αστυνομία. Ακριβώς στο κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέντι. Είχαμε λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, στις 7 θα ξεκινούσε κανονικά. Όμως λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, Αντώνη, πραγματικά 40 οπαδοί, χούλιγκαν θα λέγαμε, βγήκαν έξω από το κλειστό Μελίνα Μερκούρη, επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, ρίχνοντας μολότοφα αλλά και φωτοβολίδες ευθείας βολής προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Η αστυνομία προσπάθησε να απομακρύνει το πλήθος. Έκανε χρήση χημικών με συνέπεια το δακρυγόνο το οποίο έριξε η αστυνομία να μπει η μυρωδιά μέσα στο κλειστό γήπεδο του Ρέντι. Η ατμόσφαιρα ήταν πραγματικά απομνητική. Το παιχνίδι έπρεπε να ξεκινήσει εδώ και μισή ώρα, δεν έχει ξεκινήσει. Τα πράγματα λίγο έχουν ηρεμήσει. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στο κλειστό γήπεδο είναι έξω αυτή την ώρα. Φυσικά, δεν για να μην κοροϊδευόμαστε, Σπύρο μου, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν είναι φίλαθλοι του βόλεϊ που πήγαν να δουν τον αγώνα. Είναι οπαδοί Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, οι δύο ομάδες παίζανε, οι οποίοι πήγαν εκεί να λύσουν λογαριασμούς όπως συμβαίνει συνήθως, έτσι. Χούλιγκαν είναι και πραγματικά είναι χούλιγκαν. Δεν είναι ούτε φιλάθλοι, δεν τους αρέσει ο αθλητισμός, Αντώνη, σίγουρα. Και συν της άλλης έρχονται στο γήπεδο για να επιτεθούν στις αστυνομικές δυνάμεις. Και αντί να δουν τον αγώνα, ο οποίος είναι αναμένεται συναρπαστικός, καθώς είναι ένα ντέρμπι αιωνίων και όλος ο κόσμος πολύ καλά, θέλει να το απολαύσει. Ξέρεις πολύ καλά ότι αυτά τα ραντεβού για συγκρούσεις κλείνονται σε τέτοιους αγώνες, βόλεϊ, πόλο, όχι σε αγώνες μπάσκετ ή ποδοσφαίρου όπου η αστυνομία λαμβάνει τα μέτρα της. Προσπαθούν να βρουν αγώνες όπου δεν θα υπάρχουν μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις για να γίνει αυτό το οποίο βλέπουμε, έτσι. Συνήθως τα πιο τραγικά γεγονότα πράγματι, Αντώνη, γίνονται σε τέτοιους αγώνες. Πάντως να πούμε ότι κατά την είσοδο της ομάδας της αποστολής του Παναθηναϊκού υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Mm-hmm. Παραμένουν ακόμα στο σημείο. Βέβαια, έχει δοθεί εντολή να πάνε σε σημεία που να μην τους βλέπουν οι οπαδοί και οι χούλιγκαν που βρίσκονται στο κλειστό του Ρέντι εδώ στο Μελίνα Μερκούρη. Και έτσι ώστε να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα και τα πνεύματα για να ξεκινήσει και σιγά σιγά ο αγώνας. Και όλα αυτά βεβαίως ενώ συζητάμε με πολύ μεγάλη ανάγκη, νομίζω πλέον, το γεγονός ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά στον ελληνικό αθλητισμό. Βλέπουμε τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, να σταματήσει επιτέλους η βία και πολλά ακόμη και να απολαμβάνουμε θέαμα όπως συμβαίνει σε όλες τις άλλες πολιτισμένες χώρες, Σπύρο, έτσι. Πραγματικά και ο πρόεδρος του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, είχε δηλώσει πως θα ηγηθεί της αποστολής του Παναθηναϊκού. Όμως με ανακοίνωσή του σήμερα το πρωί ο Ολυμπιακός είπε ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα αν έρθει στο κλειστό του Μελίνα Μερκούρη εδώ στο Ρέντι ο ισχυρός άντρας του Παναθηναϊκού, ο ίδιος δεν ήρθε τελικά και φυσικά και ούτε οι έφοροι του Ολυμπιακού και οι πρόεδροι θα πάνε στον επαναληπτικό το οποίο θα γίνει στην έδρα του Παναθηναϊκού. Κρίμα όλα αυτά για τον ελληνικό αθλητισμό και τίποτα παραπάνω. Να σας ευχαριστήσω πολύ.